Στην Πολωνία υπήρχε ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό πρόβλημα, δεδομένου ότι κατά το 1938-39 ο Στάλιν είχε ο ίδιος εξοντώσει ολόκληρη την ηγεσία του Πολωνικού Κομμουνιστικού Κόμματος, KPP, εκμηδενίζοντας έτσι τα τόσο απαραίτητα στελέχη του. Κατά πολλούς όμως τρόπους, τη δυσκολότερη κατάσταση η Μόσχα την αντιμετώπισε στη Ιουγκοσλαβία. Ο Τίτο, 1892-1980, πράκτορας της Κομιντέρν, έπαιρνε το επάνω χέρι στη Ιουγκοσλαβική αντίσταση. Αλλά για να το επιτύχει αυτό, το παρτιζάνικο κίνημά του είχε αλλάξει χρώμα από επαναστατικό σε πατριωτικό και ήταν απασχολημένο με έναν άγριο εμφύλιο πόλεμο εναντίον των Τσέτνικ που είχαν τη βάση τους στην Σερβία. Επιπλέον ο Τίτο ήταν μάλλον υπερβολικά δύσκολος για τα γούστα της Μόσχας. Είχε κάνει μυστικές συνομιλίες με τους Γερμανούς. Είχε πετάξει στην Ιταλία για να συναντήσει τον Τσέρτσιλ. Λάβανε στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία. Φιλοξενούσε μια βρετανική στρατιωτική αποστολή και παρουσιαζόταν ως πρόεδρος ενός αντιφασιστικού συμβουλίου που συνεργαζόταν με την εξόριστη κυβέρνηση. Οποιοδήποτε μπορούσε να φανταστεί ποιο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα αυτής της απίθμενης πολυπλοκότητας.